Επειδή επενδύεται πάνω αυτό. Και μπορεί να λέει ότι επενδύουμε, μπορεί να λέει ότι θέλει. Εσείς αλλά... όντως, κύριε Γκίτσα, μισό λεπτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω έτσι στο ξεκίνημά σας. Θέλετε όντως η χώρα να πάει χειρότερα? Αν θέλαμε η χώρα να πάει χειρότερα, δεν θα ήμασταν τόσο ενάντια σε αυτή την πολιτική της λιτότητας και της, που εκφράστηκε στην Ελλάδα για των μνημονίων, ούτε θα εκπονούσαμε και θα προτείναμε ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης μέσα στις διαδικασίες της Ευρώπης και με αλλαγή στην Ευρώπη. Αντίθετα, εμείς διαφωνούμε με τις λογικές που λένε ότι οι αριθμοί μπορούν να ευημερούν, αλλά και οι άνθρωποι να διαλύονται, και θέλουμε και τα δύο πράγματα, με μία έννοια, να έχουν ένα προσανατολισμό και ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή τις ίδιες κοινωνικές ανάγκες. Mm-hmm. Να σας πω ένα, δεν θέλω, αυτές οι δύο πρώτες μέρες, ξέρετε, στην Κεφαλονιά και ξέρουμε και όλοι οι κύριοι εδώ, ότι το πρώτο και το βασικό και το πιο επίγον είναι να προστατευτούν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Αμέσως μετά να γίνουν οι καταγραφές των ζημιών και αμέσως να υπάρξει η διαδικασία. Να δούμε πώς σε αυτό ευνοεί η κατάργηση μηχανισμών. Δηλαδή? Εγώ, ξέρετε, από το προηγούμενο, ας το αναφέρω. Ας το αναφέρω έτσι γιατί μου τριβιλίζει το μυαλό. Σε ένα βιβλίο του Μάρξ, το Κριτική, στο πρόγραμμα της Γκότα, μιλάει για ένα αποθεματικό που πρέπει να υπάρχει πάντοτε σε κάθε κράτος για τις κοινωνικές καταστροφές, για τις φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, μιλάμε για τον 19ο αιώνα. Mm-hmm. Το πώς αυτό, πιο ανθρώπινο δυναμικό, όταν συζητάμε ότι έχουμε ένα διαλυμένο κράτος, θα πρέπει πλέον να το ανασυγκροτήσουμε για να δώσουμε και ελπίδα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό λέω. Λέω λοιπόν ότι έτσι όπως πάμε, σχεδιάζει η κυβέρνηση και η Τρόικα, η οποία πια έχει κριθεί ως παράνομη σε επίπεδο Ευρώπης και με το ίδιο σχεδιάζει την αποτυχία και την καταστροφή. Εμείς οφείλουμε να σχεδιάσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργούμε την ανασυγκρότηση και την επιτυχία και του ελληνικού λαού. Σημαίνει σχεδιάζεται αυτό χωρίς την Ευρώπη. Αν λέτε ότι η Ευρώπη σχεδιάζει αυτό, άρα θα το πετύχει. Και με την Ευρώπη, λέω, σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο Ελλάδας. Σχεδιάζει η Τρόικα την καταστροφή. Αυτή είναι η διαδικασία. Αν είναι έτσι, γιατί εκτιμάτε ότι μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε με τη δική της διαπραγμάτευση να πετύχει περισσότερα? Αν δηλαδή η Ευρώπη έχει, με δεδομένους τους σχετισμούς δυνάμεων, έχει αυτή την κατεύθυνση, γιατί θα πετύχετε περισσότερα τα πράγματα? Να σας το πω δηλαδή και λίγο κοινικά, θα σου πει ο Δημοκράτης, εγώ που είμαι και πιο κοντά στους ιδεολογικά μπορώ να τα πετύχω περισσότερα. Εσείς που είστε και από απέναντι. Συμφωνούμε ότι στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξει συνολικά η πολιτική. Ναι, για παράδειγμα, στην Ευρώπη η κρίση χρηματοπιστωτική εκφράστηκε πρώτα και κύρια σαν κρίση στην εργασία με μεγάλες, με υψηλό ποσοστό ανεργίας. Πώς αλλάξει λέει, μας το περιγράφω. Μισό λεπτό. Όχι, δεν το περιγράφω. Να τα αλλάξω. Την κατάσταση ζούμε όλοι, την βλέπουμε. Εκφράστηκε μετά και σε κρίση των δημόσιων χρεών. Είναι αυτό ένα ευρωπαϊκό ζήτημα? Βεβαίως. Θα πρέπει να λειτουργήσει για το σύνολο της Ευρώπης το υπόδειγμα με το οποίο λειτουργήσε η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικά για τη Γερμανία, ώστε να μην καταστραφεί, να μην γίνει εθνικιστική, να μην γίνει καταστροφική για άλλη μια φορά για την Ευρώπη. Mm-hmm. Θα πρέπει να, λοιπόν, με το υπόδειγμα του συνθήκης του 1953, τη συμφωνία του 1953, να συζητήσουμε στα σοβαρά το ζήτημα των δημόσιων χρεών. Mm-hmm. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τι λένε οι άλλοι εταίροι μας, αλλά αν μπει σε αυτή τη λογική ότι το βάζω κάτω και λέω, κοιτάξτε να δείτε, τα δημόσια χρέη θα πνίξουν τους πάντες. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους, ρήτρα ανάπτυξης έχει ξαναγίνει. Δεύτερο, φέρνουμε στο τραπέζι ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γίνανε 189 αναδιαρθρώσεις, θα έλεγε κανένας, δημόσιων χρεών σε όλο τον κόσμο. Πολλές από αυτές με έντονη, θα έλεγε κανένας, διαπραγμάτευση και με απειλές εκατέρωθεν καταλήξανε σε περικοπή του χρέους. Μάλιστα, αυτή η συζήτηση θα γίνει πάντως, κύριε Βίτσα. Άρα, αυτή η διαδικασία. Αυτή η συζήτηση την άνοιξη θα γίνει ούτως ή άλλως. Αυτή η διαδικασία, όχι, πάει για μετά και πάει με μετά, την ισχύουσα κατάσταση. Θα πάει για μετά. Και εμείς λέμε λοιπόν ότι πάει για τώρα και πάει με. Και με τη θέληση του ελληνικού λαού. Δηλαδή, μια κυβέρνηση της αριστεράς. Για τώρα τα λέτε, τι εννοείτε, τώρα άμεσα. Μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όχι, λέω, μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μια εντολή στη βάση ενός προγράμματος. Mm. Δεν είναι σωστό επιτέλους μια κυβέρνηση να λειτουργήσει με βάση την εντολή που θα έχει από τον ελληνικό λαό, που θα έχει
επικροτήσει το πρόγραμμά της και όχι άλλα να λέει την πρώτη, την πριν ημέρα και άλλα λέει, όχι, να λέει μετά. Αυτό είναι να το, να το δούμε μια χαρά. Αυτό συνεχίστε. Το πράγμα δεν φέρνει. Μην ορκίζεστε γι' αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν πειράζει για κάποιον να ορκιστεί. Γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, να μην θεωρούμε δεδομένο, να μην θεωρούμε δεδομένο λοιπόν ότι μια κυβέρνηση η οποία θα έρθει και θα απαιτεί, θα θέλει και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας, θα θέλει και συμμαχίες με τις άλλες κοινωνίες, δεν θα επιχειρήσει και θα πετύχει να το κάνει. Η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε δύο πολιτικές είναι ότι κάνεις όταν ο άλλος σου πει όχι. Διότι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και η Δημοκρατική Αριστερά υπέρ της μείωση του χρέους είναι. Ναι. Μάλιστα, θα μπορούσα να σας πούν η επιχειρηματολογία της κυβερνητικής πλευράς είναι ότι, παιδιά, εμείς κάναμε και μια διαγραφή πρώτη με το PSI και μεγάλο ποσοστό και έχουμε συμφωνήσει, εφόσον υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, να κάνουμε κι άλλη. Μάλιστα. Ή με άλλο τρόπο ρύθμιση, εν πάση περιπτώσει, αλλά να γλιτώσουμε και από ένα άλλο κομμάτι. Τι έγινε λοιπόν με αυτή τη διαγραφή του χρέους, βελτιώθηκε η ζωή του ελληνικού λαού. Όχι, ή πολύ σύντομα φτάσαμε. Σκεφτείτε, σου λέει να μην υπήρχε. Μα οι όροι με τους οποίους γίνεται η διαγραφή προσδιορίζουν και το μέλλον. Ακριβώς αυτό λέω. Αύριο είπατε εσείς σε μια τράπεζα και κάνετε μια ρύθμιση του δανείου σας με ένα υψηλότερο επιτόκιο ή με ανακεφαλαιοποίηση κτλ. Ακόμα και αν σας κόψουν το 20, το 25, ακόμα και το 70% διαλύθηκε. Δεύτερο, αν έρθει κάποιος και σου. Άρα το ερώτημα είναι τι λέει ο άλλος και τι κάνεις εσύ αν ο άλλος δεν είναι. Αν σου χαρίσει όλο το χρέος, αν δεν προχωρήσεις συγχρόνως σε διαδικασίες παραγωγικής ανασυγκρότησης, δηλαδή στροφή στην πραγματική οικονομία, ενδυνάμωση αυτών των διαδικασιών. Αυτό θέλει χρόνο όμως, κύριε Βίτσε. Το λέτε αυτό στον ελληνικό λαό. Γιατί πάτε σε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Με χρόνο μπροστά πολύ. Θέλει δύο πράγματα. Το πρώτο, αμεσότητα. Το δεύτερο θέλει αναθέρμανση της εσωτερικής ζήτησης και της οικονομίας, άρα αξιοποίηση και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και το τρίτο, ρευστότητα. Η ρευστότητα λοιπόν έχει να κάνει πρώτα και κύρια με το ποιος διαχειρίζεται τις τράπεζες και με ποιο τρόπο παρεμβαίνει και πώς διαμορφώνει τις αξίες, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχει στηθεί ένα πελατειακό και κομματικό κράτος πάρα πολλά χρόνια, το οποίο απομιζά τον ελληνικό λαό. Και εγώ δεν λέω μόνο να πάρει τα κλεμμένα. Ακόμα λειτουργεί αυτό το κράτος, το κομματικό. Ναι. Το έχετε αγκαλιάσει πάντως το λοιπόν, κράτος. Όχι μόνο να πάρει τα κλεμμένα, αλλά συγχρόνως να έχει την πολιτική βούληση να χτυπήσει τη διαπλοκή τώρα, τη φοροδιαφυγή και με αυτόν τον τρόπο να αναζητήσει τη συγκρότηση και νέων αξιών. Γιατί χωρίς νέες αξίες θα γυρνάμε και δανεικά με δανεικά δεν σβήνουν. Και με πάμε αυτόν στον τον κύριο τρόπο, Κυρακάκη. Άντως, άμα μισό δευτερόλεπτο. Πείτε μια κουβέντα. Το κράτος αυτό το έχετε αγκαλιάσει και τα στελέχη αυτό. Το κρατιακό, λέτε. Βέβαια. Για πείτε μου ένα παράδειγμα, δηλαδή. Θέλω να αναφέρω τα ονόματα όλους αυτούς που έχουν διατελέσει τόσα χρόνια το κράτος αυτό. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Και το δεύτερο είναι. Όχι μόνο τους δικαριστές και τα στελέχη. Και το δεύτερο είναι. Δεν θα ήταν ότι αυτό το οποίο ξέρετε, λέτε, είναι μια αφήγηση, ένα παραμύθι το οποίο λέγεται. Δεν το ξέρει, μην στεναχωριέστε. Και σε αυτό το οποίο λέτε δεν έχετε πείσει κανένα μέχρι σήμερα. Ξέρετε, δεν έχετε πείσει. Γιατί δεν έχετε πιστεί εσείς οι ίδιοι. Μάλιστα. Άρα πώς θα πείσει τον κόσμο, γι' αυτό φαίνεται. Για το εθνικό σχέδιο, λέτε. Βέβαια. Γιατί άλλα λέει ο ένα, άλλα λέει ο άλλο. Δημοσκοπή προηγεί το ΣΥΡΙΖΑ πάντω σε όλε τι χώρε. Δεν το βλέπουμε μέχρι τώρα. Τώρα ξέρουμε όλοι μα ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια. Και ειδικά τον τελευταίο χρόνο, θα είχε πεταχθεί πάρα πολύ ψηλά. Δεν κατάφερε να πείσει. Και δεν κατάφερε να πείσει, δεν έχει πείσει τον ίδιο τον εαυτό του. Εάν, κύριε Παπαδόπουλε. Εδώ που τα λέμε, αυτό το ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της για το ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα έχει κάνει είναι πραγματικά συγκινητικό. Κανένα αλλά δεν είναι επιχείρημα. Εγώ προσωπικά το κάνω ενδιαφέρον. Πάμε στον κύριο Πιερακάκη.